Πάμε γρήγορα να δούμε αυτό που απασχολεί φαντάζομαι τους περισσότερους από τους κατοίκους και της Καρδίτσας αλλά και πολλών χωριών, πώς εξελίσσεται η προσπάθεια για αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης είναι θέμα της ΔΕΗ. Συνεργαζόμαστε με τη ΔΕΗ και με τη ΔΕΗ και προχωράει κανονικά. Είναι δύσκολα όμως, διότι πρέπει να αντληθούν τα νερά. Χρειάζονται περισσότερα αντλητικά συγκροτήματα. Προσπαθούν να βρουν περισσότερα για να μπορέσουν να κάνουν και περισσότερες συνδέσεις. Είναι δύσκολο και στα και ορεινά σημεία και χωριά της περιοχής, όχι μόνο της Καρδίτσας, όχι εδώ στο Μουζάκι που βρίσκουμε σήμερα σχεδόν όλη μέρα, αλλά και στα άλλα ορεινά και μέσα στην Καρδίτσα. Η πόλη της Καρδίτσας θα μείνει για δεύτερο βράδυ χωρίς ρεύμα, ένα μεγάλο μέρος της πόλης. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Εκτίμηση, διότι δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή. Εμένα είναι να πιέζω. Σωστά. Δεν έχουμε τη ΔΕΔΙΕ. Η ΔΕΔΙΕ είναι ανεξάρτητη, ανώνυμη εταιρεία που είναι στο Υπουργείο. Ξέρουμε την ΟΔΕΔΙΕ και ξέρουμε όμως ότι τους πιέζεται, όπως είπατε. Πού καταλήγουμε? Θα υπάρξει ρεύμα απόψε ή από αύριο θα αρχίσει να... Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν όλη τη διαδικασία. Τώρα, υπάρχουν 40 χωριά από ό,τι μαθαίνουμε, εσείς ξέρετε καλύτερα βέβαια, τα οποία μας λένε ότι είναι αποκλεισμένα στο νομό. Είναι έτσι και τι γίνεται με τις προσπάθειες αποκατάστασης της σύνδεσης? 40 χωριά δεν είναι. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν πάρα πολλά. Γίνονται προσπάθειες, έχουν πάει μηχανήματα στην ορεινή αρχιθέα, επιχειρούν 4 μηχανήματα. Εδώ στο Μουζάκι προσπαθούμε να φτιάξουμε τις γέφυρες και από αύριο αρχίζουμε την διαδικασία αποκατάστασης της πρώτης γέφυρας μέσα στο Μουζάκι, της γέφυρας Κολοκοτρώνη, που μπορεί να γίνει και με μπέλεϊ. Έχει έρθει εδώ και ο στρατός. Επιχειρούμε και για την τρίτη γέφυρα στον Παλάνο, όπου κάνουμε ένα bypass μέσα από την Κίτη με ειδικά υλικά και προχωράμε. Μας υπάρχει ένα πρόβλημα στην Οξιά, ναι, και θέλουν να μεταφερθεί κόσμος. Συγνώρισαμε τον κύριο Χαρδαλιά, τους είπαμε πότε είστε έτοιμοι να έρθει αύριο το πρωί το ελικόπτερο να σας πάρει για να κάνει τη μεταφορά. Θα έρθει λοιπόν ελικόπτερο αύριο το πρωί για να πάρει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αν μας δώσει το OK ο Δήμαρχος, πόσους θέλει και τις συντεταγμένες. Οπότε είναι διαθέσιμο και προχωράμε σε όλη τη Θεσσαλία. Επιχειρούμε. Κύριε Αγοραστέ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλή δύναμη. Να είστε καλά.